Και για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, θα το πω για ακόμη μια φορά, μετά τις 25 Σεπτεμβρίου αλλάζουν όλα σε όλη την περιοχή μας. Όλα. Και το λέω σε κάτι απολυφάδια της εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν εξωτερική πολιτική. Ακούω τον Κοντζιά, δεν αναφέρομαι σε αυτόν, ακούω τον Κοντζιά να επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Εάν δεν είναι ανόητος, που δεν είναι, τότε δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει τι γίνεται. Λέει 25 Σεπτεμβρίου, μα έχει τελειώσει η συνθήκη της Λοζάνης. Έχει τουλάχιστον de facto, ακολουθούν τον Γιούρε βέβαια, έχει τελειώσει η συνθήκη της Λοζάνης. 25 Σεπτεμβρίου κάνουν δημοψήφισμα οι Κούρδοι. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν κάνουν δημοψήφισμα οι Κούρδοι για το νέο κράτος. Εάν το νέο κράτος γίνει 25 Σεπτεμβρίου, το Κουρδιστάν που βλέπετε εδώ, συνθήκη της Λοζάνης τέλος, δεν υπάρχει. Επίσημα πλέον και de jure. De facto δεν υπάρχει. Και de jure. Και στην περιοχή, φίλες και φίλοι, οι Κούρδοι εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνουν ένα δικό τους αγώνα για να τα λέμε όλα. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει αυτό, τελείωσε η συνθήκη της Λοζάνης. Δεν μπορεί να την επικάλυψε Κοτζιά. Δεν μπορεί να την επικάλυψε Κουμουτσάκε. Δεν μπορεί να την επικάλυψε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Αβραμόπουλο και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορείτε να την επικαλείστε. Είπα Αβραμόπουλο γιατί σκέφτηκα ότι τον ετοιμάζουν για αυτό και τον Καραμαλή για να έρθουν μετά. Ακούστε λίγο και τον Μπακογιάννη, τον καινούριο, τον νεότερο. Έρχονται όλοι. Έτσι είναι η ιστορία. Κρουκ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 ρ
και 10 χρόνια περίπου και λίγο λιγότερο, οι Σιήτες, οι Ιρακινοί δηλαδή, που ελέγχουν το Ιράκ, οι Σιήτες, όχι οι Σουνίτες, οι Σιήτες, έκαναν το εξής, είχαν συμφωνήσει με τους Κούρδους να τους αποδίδουν το 13% των κερδών από το πετρέλαιο, γιατί όλη η ιστορία είναι ότι στο βόρειο Ιράκ, στην περιοχή εκεί υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου κυρίως. Εκεί έχουν επενδύσει οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί, Ερμπίλ, Άρβυλον, αρχαία Άρβυλα, αρχαία πόλη που έδιεξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Άρβυλα, δεν την έφτιαξε τυχαία. Και σήμερα αυτή η πόλη είναι η πλουσιότερη πόλη ή από τις πλουσιότερες στη Μέση Ανατολή. Το 13% των κερδών το δίνουν στους Κούρδους λοιπόν. Είχαν συμφωνήσει με τους Ιρακινούς οι Κούρδοι του Μπαρζανί. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό οι Κούρδοι ή οι Σιήτες του Ιράκ. Ποτέ. Τουναντίον, για να πω και την αλήθεια, οι ίδιοι οι Κούρδοι κατήγγειλαν ότι όταν άρχισαν να τους πολεμούν οι τζιχαντιστές, οι Σιήτες δεν ανακατεύτηκαν οι Ιρακινοί και άφησαν μόνους τους πεσμεργά να αντιμετωπίσουν, τους τζιχαντιστές και είχαν απώλειες 6.000 ανθρώπων και 10.000 τραυματιών Κούρδων. Αυτό καταγγέλουν. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά του Ιράκ, οι Κούρδοι πλέον θέλουν αυτονομία. Και θα κάνουν 25 Σεπτεμβρίου το μεγάλο δημοψήφισμά τους. Και επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει Κουρδιστάν ή τι σημαίνει Βόρειο Ιράκ, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ακόμη και ο Πάπας, ο γνωστός Πάπας, αναγνώρισε, ακούστε λίγο, υποστηρίζει πλέον καθαρά το ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Το ανεξάρτητο Κουρδιστάν λοιπόν το στηρίζει ο ίδιος, ακούστε λίγο, ο Πάπας. Αυτό σημαίνει τι, η μετάλλαξη της περιοχής και η δημιουργία 25 Σεπτεμβρίου μετά το δημοψήφισμα που θα γίνει στο Κουρδιστάν, κράτους υπό τον τίτλο Κουρδιστάν, τελειώνει και τη συνθήκη της Λοζάνης. Εξού, γιατί εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, βγαίνει ο Καμένος, κάνει τον ΤΑΗ, δεν διεκδικούν και το Αιγαίο και τη συνθήκη της Λοζάνης. Ποια συνθήκη ρε? Έχει τελειώσει. 25 Σεπτεμβρίου με το δημοψήφισμα τελειώνει η συνθήκη της Λοζάνης. Πώς την επικαλείστε επιτέλους? Καταλάβετε το. Ακόμη και ο Κουίκλε πήγε ο άνθρωπος. Που στην Τένα το πήγε. Πάλι για τη συνθήκη της Λοζάνης έλεγε. Πώς επικαλείστε μια συνθήκη που οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις την έχουν ακυρώσει με τις επιλογές τους? Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού ζούμε, ρε παιδί μου? Δεν βλέπω το αίτιο. Το αποτέλεσμα κοιτάμε. Ας το αποτέλεσμα της τουρκικής διεκδικητικότητας. Δες το αίτιο. Το αίτιο είναι ότι ο Τούρκος αντιλαμβάνεται ότι η συνθήκη της Λοζάνης τελειώνει, αντιλαμβάνεται ότι αν γίνει το Κουρδιστάν θα χάσει εδάφη από τον Νότο και θέλει να πάρει από Καμπαλού. Εσύ βρε έξυπνε νεοραγιά, δεν το βλέπεις αυτό? Δεν βλέπεις τη μετάλλαξη? Δεν βλέπεις την αλλαγή? Και αυτό θα σας πω το εξής για να το καταλάβετε. Αυτό λοιπόν το μείζον θέμα, το μείζον θέμα της καταργήσεως της συνθήκης Λοζάνης, που θα έπρεπε να είναι ο προπομπός δραματικών εξελίξεων στην Ελλάδα, ο προπομπός διεργασιών, ζυμώσεων, όσμωσης αν θέλετε, μεταξύ κομμάτων, μεταξύ διανοουμένων, μεταξύ καθηγητών, ακαδημίες, να δουν τι θα συμβεί αν τελειώσει η Δίκης Λοζάνης, γιατί έχουμε και τη Θράκη μας, όπου εκεί κατοχυρώνεται
η ύπαρξη μειονοτήτων, και αναφέρομαι στις μουσουλμανικές μειονότητες, λόγω της συνθήκης Λοζάνης, σε περίπτωση κατάργησης τι γίνεται, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σας ενημερώνω από τώρα, 25 Σεπτεμβρίου αλλάζουν πολλά. Θα έχουμε δραματικές εξελίξεις εάν επισήμως το Κουρδιστάν γίνει. Σας το λέω από τώρα, είμαι υπέρ του να γίνει. Γιατί είναι ο αρχαιότερος λαός της περιοχής, καρδούχοι Κούρδοι, μαζί με τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, οι προϋπήρξαν των Μογγόλων που ήρθαν από τη Μογγολία, των Τούρκων, είτε αν θέλετε των Σελτζούκων, είτε των Οθωμανών αργότερα, Οσμανλών. Αυτοί ως φίλο είναι προγενέστεροι. Ποτέ δεν είχαν κράτος. Γιατί είχαν την ατυχία να ζουν σε μια περιοχή όπου πήγαν πετρέλαια. Και τώρα η δυστυχία του να είναι στην περιοχή που έχει πετρέλαια τους γίνεται ευτυχία για να κάνουν κράτος. Δείτε πως αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά βλέπω, φίλες και φίλοι. Ο κερδισμένος λοιπόν στην περιοχή στη Μέση Ανατολή είναι ο ρωσικός παράγοντας. Οι Ρώσοι κερδίζουν στην περιοχή. Αυτό το φωνάζω, το λέω, το ξαναλέω, γιατί πρέπει να προσεγγίσουμε. Και το έχω πει χίλιες φορές. Με προοπτική win-win, κερδίζει ο συνεργάτης μου, ο συνεταίρος μου, ο φίλος μου, ο συμμαχός μου, αλλά κερδίζω και εγώ. Δυστυχώς δεν κερδίζουμε.